Καλησπέρα μάγκες μου, και σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μια αναδρομή σε όλα τα live events που πέρασαν από το Fortnite μέχρι στιγμής, δηλαδή από τη σεζόν 3 μέχρι τώρα, δηλαδή τέλη σεζόν 7, παιδιά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς λέγοντας, παιδιά, ότι θα δούμε μόνο τα live events εδώ, δηλαδή που μπορούσε να τα ζήσουμε όταν παίζανε το παιχνίδι. Δηλαδή, ας πούμε, το παγόβουνο που χτύπησε το χάρτη, παιδιά, που ήταν στο trailer και άλλαξε τη σεζόν 7, δεν θα είναι σε αυτή τη λίστα. Το αφήνουμε για άλλο βίντεο, παιδιά, όπου θα βγάλουμε την ιστορία του Fortnite, όπως κάναμε το μέρος 2, που το ζητάτε και έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, παιδιά, με τη σεζόν 3, που έγινε η πτώση του μετεωρίτη. Καταρχάς, πολλοί παίχτες, παιδιά, όπως θα δείτε εδώ, παρατηρούσαν μετεωρίτες να αρχίσουν να πέφτουν στον game τους, μικροί μετεωρίτες που κατάστρεφαν το χάρτη. Δυστυχώς, παιδιά, ο ίδιος δεν έχω προλάβει αυτό το event, δεν είχα ξεκινήσει να παίζω τότε, έτσι χρησιμοποιώ σκηνές από τον YouTuber Mooselk, παιδιά, που είναι πολύ γνωστό για Fortnite. Και μάγκες μου, αυτό δεν είναι ακριβώς ένα live event όπως όλα τα άλλα που ήταν τεράστια. Απλώς ήταν κάποιες μικρές σκηνές, ας πούμε, όταν παίζατε. Έπεφταν αυτοί οι μετεωρίτες και κατάστρεφαν κομμάτια του χάρτη, σπίτια, κτίρια, δέντρα κτλ. Αλλά δεν είναι ακριβώς ένα official live event. Όλοι ξέρουμε, παιδιά, τι ακολούθησε μετά στο trailer και τα λοιπά, που καταστράφηκε τον Dusty Depot και δημιουργήθηκε μετά τον Dusty Depot και τα λοιπά. Λοιπόν, να προχωρήσουμε, παιδιά, στο επόμενο όντως μεγάλο live event, που ήταν η εκτόξευση του πυράβλου, παιδιά, δίπλα από το Snobby Shores, όπως μπορείτε να δείτε εδώ. Ένας πύραυλος, παιδιά, που δημιούργησε ο Observer, ήταν έτοιμος να καταστρέψει το χάρτη. Αυτό το event έλαβε μέρος στο τέλος της σεζόν 4 και ξεκίνησε τη σεζόν 5, παιδιά, με όλα τα rifts που δημιούργησε. Είδαμε και πολλές τρελές στολές μετά από αυτό στη σεζόν 5, τον drift και τα λοιπά, και κάποια time travel πράγματα που έκαναν tease, ας πούμε, ότι θα έχουμε πράγματα από διάφορες εποχές. Λοιπόν, εδώ μπορείτε, παιδιά, να δείτε τι τα ξεκίνησε όλα αυτά, που ήταν αυτός ο πύραυλος. Πολλοί πίστευαν ότι θα χτυπήσει το Tilted Towers, παιδιά, αλλά ο πύραυλος ξεκίνησε, εκτοξεύτηκε, έμπαινε από ένα rift στο άλλο, μέχρι που έσπασε τον ουρανό και τον ράγισε, παιδιά, δημιουργώντας έτσι αυτό το τεράστιο rift που μπορείτε να δείτε στον ουρανό. Προχωράμε στο επόμενο, παιδιά, το season 5 τώρα event, που είναι η γέννηση του Kevin, παιδιά, δηλαδή του Κύβου, όπως μπορείτε να δείτε εδώ. Ο Κύβος, παιδιά, γεννήθηκε σε ένα λόφο του Paradise Palms, όπου καταστράφηκαν κάποιοι κάχτη, τέλος πάντων, και στη θέση τους, παιδιά, δημιουργήθηκε ο Kevin, όπως τον ξέρουμε. Ο Κύβος, παιδιά, όλοι ξέρουμε τι ακολούθησε μετά με τον Κύβο, θα τα πούμε πολύ σύντομα αυτά. Καταρχάς, παιδιά, ο Κύβος σκότωνε παίχτες όταν τον πυροβολούσες, γιατί ήταν γεμάτος ενέργεια που ήταν κοντά, και κατευθύνθηκε σιγά σιγά προς τη Loot Lake, όπου βυθίστηκε κιόλας μέσα, παιδιά, σε ένα άλλο live event, και είδαμε τότε την αλλαγή του Loot Lake σε μια κρυστάλλινη επιφάνεια που ήταν σαν bouncer, που μπορείτε να δείτε εδώ, παιδιά, που γίνεται αυτό το live event. Και έτσι άρχισαν όλες οι θεωρίες, παιδιά, ότι το νησί θα σηκωστεί στον αέρα, θα έχουμε μεγάλη αλλαγή, τέλος πάντων, στο χάρτη και τα λοιπά. Μετά από αυτό δημιουργήθηκε το Fortnite Mare στο event, το οποίο σήκωσε με το trailer που είδαμε το νησί του Loot Lake στον αέρα, και αυτό, παιδιά, οδήγησε τον Kevin να αρχίσει να μαζεύει δύναμη από τα Corrupted Areas και σιγά σιγά να μαζεύει όλα τα μικρά Corrupted Areas στα νησάγια κοντά του για να πάρει τη δύναμή τους, και μετά έσπασε το νησί του Loot Lake σε 3 κομμάτια και, παιδιά, άρχισε να καταστρέφεται, να χάνει τη δύναμή του, τέλος πάντων, και έγινε το event που είδαμε όλοι με τον Κύβο, το καλύτερο live event μέχρι στιγμής, παιδιά, που ήταν το Butterfly Effect Event, όπως το ξέρουν πολλοί. Ο Κύβος άρχισε, παιδιά, να γυρίζει σαν τρελός και να κάνει την έκρηξη του, τέλος πάντων, και ακολούθησε, παιδιά, αυτή η άσπρη δίνη που μας μετέφερε, παιδιά, σε μια άλλη διάσταση, όπου δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε το χαρακτήρα μας ή κάτι, και ήρθε εκείνη η μικρή πεδαλούδα και μας ακούμπησε, μάγκες,
όπου μετά όταν τελείωσαν όλα αυτά είδαμε την κακία του κύβου να φέρει από το χάρτη, βγήκε ένα τεράστιο ουράνιο τόξο και έτσι δημιουργήθηκε η Leaky Lake, παιδιά, όπου έτσι τερματίστηκε και το Fortnite Mare στο event για το Halloween και μπήκαμε προς το τέλος της σεζόν. Λοιπόν, πάμε τώρα στη δική μας σεζόν, παιδιά, τη σεζόν 7. Καταρχάς, το πρώτο event που είδαμε με την αρχή της σεζόν, εκτός το παγόβουνο που χτύπησε το χάρτη, παιδιά, και δημιούργησε τις νέες περιοχές που είναι από trailer, δεν ήταν ακριβώς live event, δεν μπορούσαμε να το ζήσουμε, έγινε πάνω στην αλλαγή της σεζόν, ήτανε τα event, παιδιά, της πρωτοχρονιάς. Όσοι τα θυμάστε, παιδιά, κατέβαινε μία αντισκόμπαλα και δημιουργούσε αυτά τα πυροτεχνήματα και χορεύαμε όλοι για κάποια δευτερόλεπτα και γίνονταν κάθε μία ώρα, παιδιά, αυτό μέχρι την αλλαγή του χρόνου. Ήταν ένα event που γίνονταν συνεχώς στην μέρα της πρωτοχρονιάς και την επόμενη μέρα, όπου μας έδειχνε το 2019 και μας καλωσόρισε, ας πούμε, το νέο έτος. Και φτάνουμε, παιδιά, τώρα στο πιο πρόσφατο event που το ζήσαμε και εννοείται μαζί σε live stream πριν λίγες μέρες, τη δημιουργία, παιδιά, του χιονισμένου χάρτη, ας το πούμε, από τον Ice King με το τεράστιο avatar του, παιδιά, που έφεραν τη χιονοθύελα και τα νέα zombies στο χάρτη. Και εννοείται άλλαξαν, ας πούμε, το παιχνίδι για αυτές τις μέρες, προς το χειρότερο για κάποιους, προς το καλύτερο για άλλους. Είναι debated, παιδιά. Σίγουρα το event δεν ήταν τόσο εντυπωσιακό όσο το περιμέναμε κάποιοι, αλλά άξιζε τον κόπο. Και ήταν γενικά ένα αρκετά ωραίο event, αυτή η χιονοστιβάδα, χιονοθύελα που κάλυψε όλο το χάρτη και τον έκανε άσπρο. Λοιπόν, μάγκες μου, αυτά είναι όλα τα ζωντανά events που μπορούσατε να ζήσετε παίζοντας το παιχνίδι στη σεζόν 3 με 7. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, λίγο πιο μακρύ εννοείται γιατί είδαμε πάρα πολλά πράγματα. Εννοείται αν έχουμε οτιδήποτε άλλο στη σεζόν 7 θα ανανεώσουμε το βίντεο και θα δημιουργήσουμε ένα καινούριο για να βάλουμε μέσα και όλα τα νέα events. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, ελπίζω να σας άρεσε αυτή μας, η μικρή μας αναδρομή στο παρελθόν. Κάποια, παιδιά, τα ζήσαμε μαζί σε streams, κάποια δεν τα πρόλαβα δυστυχώς και έτσι σας έχω βάλει σκηνές από διάφορους μεγάλους youtubers και τα λοιπά ή που βρήκα από το replay system. Τώρα θέλω, μάγκες μου, να πάτε κάτω στα comments να συζητήσουμε και λίγο μαζί, εννοείται, ποιο ήταν το αγαπημένο σας event που μπορούσατε να ζήσετε στο Fortnite μαζί με την παρέα σας, μαζί μου όσοι ήσασταν στα live, παιδιά, που κάναμε κάποια από αυτά τα events. Εμένα, παιδιά, το αγαπημένο μου ακόμη παραμένει αυτό με την καταστροφή του κύβου, το Butterfly event, γιατί το ζήσαμε όλοι με την παρέα εδώ, ήταν πολύ ωραίο. Ήταν έτσι φαντασμαγορική εμπειρία, αλλάξαμε και διάσταση, καταστράφηκε ο κύβος που για δύο σεζόν δεν ξέραμε ακριβώς ποιος ήταν ο σκοπός του, παιδιά, στο Fortnite. Και γενικά ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο event, χωρίς να μειώνω εννοείται το καινούριο event του Ice King, αλλά, παιδιά, νομίζω για όλους μας κιόλας το πιο εντυπωσιακό event είναι ακόμη αυτό του κύβου. Εννοείται, παιδιά, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο. Αν θέλετε και άλλες αναδρομές στο παρελθόν του Fortnite, να μου πείτε κάτω διάφορες ιδέες, παιδιά, που έχετε για βίντεο, εννοείται. Και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα, μάγκες μου, με άλλα βίντεο εδώ στο κανάλι. Ξέρετε πού να με βρείτε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πάντα like, share, subscribe ξανά και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Μην ξεχάσετε να μου αφήσετε την άποψή σας κάτω στα comments για όλα αυτά τα events και θα τα πούμε πολύ σύντομα, μάγκες μου.